διάλυση του λιμανιού του Ηρακλείου για το εργατικό κέντρο Ηρακλείου είναι καθαρά ένα ξεπούλημα, αφού για λίγα χρήματα πουλιέται ένα από τα πιο εύρωστα λιμάνια της χώρας και δεν είναι μόνο τα ζητήματα τα εργασιακά, είναι και κατά την άποψή μας ζητήματα αθέμητου ανταγωνισμού που θα δημιουργηθούν, είναι θέματα και ζητήματα όπου θα μεταφερθεί κόστος, το κόστος πάλι στα συνήθη υποζύγια, δηλαδή στους πολίτες. Οι κριτικοί, πολύ φοβάμαι και πολύ σύντομα, θα δούνε αυξήσεις για τις μετακινήσεις τους, αλλά επίσης τίθονται ακόμη και θέματα και ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Αν δούμε στις άλλες χώρες τι γίνεται της Ευρώπης, θα δούμε ότι εκεί τα κράτη προστατεύουν, έχουν υποκρατικό έλεγχο. Αλλά και εδώ στην Ελλάδα, ακόμη και αυτή η συμφωνία που έγινε με το λιμάνι δεν καν σχετίζεται με αυτή που είχε γίνει στο λιμάνι του Πειραιά, όπου εκεί ουσιαστικά πουλήθηκαν στην Κόσκο κάποιες υπηρεσίες. Εδώ ουσιαστικά ξεπουλήθηκε όλο το λιμάνι. Αυτά φυσικά δεν τα δηλώσαμε μόνο δημόσια, τα δηλώσαμε και στην διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε μέσα στην Ελληνική Βουλή, όπου και εκεί εκφράσαμε την αντίρρησή μας. Τίθονται σίγουρα ζητήματα θέσεων εργασίας, τίθονται ζητήματα διατήρησης των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που όλα αυτά πολύ καλά τα συνδικάτα μας στο λιμάνι τα διαχειρίζονται. Υπάρχει μια επικοινωνία με τον ιδιώτη. Από εκεί και πέρα το εργατικό κέντρο Ηρακλείου στέκεται πλάι σε αυτά τα συνδικάτα, έτσι ώστε να διασφαλιστούν μεν οι θέσεις εργασίας, αλλά και από την άλλη να διασφαλιστούν όλα αυτά τα δικαιώματα που είχαν.